πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. Σου το λέω και πονάω. Πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. Σε αγγίζω και σκορπάω. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σήμερα Τρίτη, 22 Μαΐου 2012. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Βασιλίσκου Μάρτυρος, Παύλου και Δημητρίου Νεομαρτύρων εν Τρυπόλη. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης, σε αναμετάδοση μετά τις 1 το μεσημέρι διαδικτυακά από την e-pavla-thrakinews.gr. Καλά μας σήμερα στο Θεό στην ημέρα. Μετά το ταρακούνημα της χθεσινής νύχτας, 3 και 2 πρώτα λεπτά, σημειώθηκε ως γνωστόν ο σεισμός με επίκεντρο 24 χιλιόμετρα δυτικά της Σόφιας, στη Βουλγαρία, με εστιακό βάθος γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή μας και ακολούθησαν και μετασεισμοί, στους οποίους κατάλαβα έναν προς έναν, γιατί κάθομαι αρκετά υψηλά στην οικοδομή, όπως και όλοι, λίγο πολύ στη Ξάνθη, που έγινε αισθητός σεισμός, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν ζημιές. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί κατά το Ευαγγελικό. Και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να ήταν η τελευταία φορά, γιατί ένα τέτοιο μας λείπει. Για να ισοπεδωθεί στην κυριολεξία η χώρα, όχι από το σεισμό βέβαια, αλλά γενικότερα από τις επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο. Ήδη συνεργάτης μου ετοιμάζει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Θράκη σε σχέση με τα ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή και κατά πόσο συγγενεύουν αυτά με τα ρήγματα που έχουν δραστηριότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εικάζεται ότι είναι μια συνέχεια των ρηγμάτων της Ιταλίας, τη Λάκουιλα, προφανώς όπου συνέβη πρόσφατα και πάλι ένας πολύ μεγάλος ισχυρός σεισμός. Όλα αυτά λοιπόν θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά καθήλυνα αρμόδιος επιστήμονας και θα σας τα παρουσιάσουμε αύριο από την εφημερίδα Θράκη. Ο Θεός να βάλει λοιπόν το χέρι του, πράγματα που δεν έχουμε ζήσει τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια στην Ξάνθη, στην περιοχή μας, να μην τα ζήσουν τα παιδιά μας και εμείς. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά πράγματα. Τρέχει ο καιρός. Ε, 28 και σήμερα, 27 και σήμερα θα λέγαμε αν ήμασταν στο στρατό. Πλησιάζουν οι μέρες και πάλι που θα οδηγηθούμε στην Εθνική Κάλπη. Η αναγούλα και η αηδία από τα τηλεοπτικά παράθυρα και τις τοποθετήσεις των ειδημόνων συνεχίζεται. Συνεχίζουν να μην λένε τίποτα στον ελληνικό λαό. Δεν μας λένε τίποτα. Κυρία μου, κάθισα και παρατήρησα και παρακολούθησα τις περισσότερες ίσως πολιτικές εκπομπές για να καταγράψω απόψεις και γιατί όχι να διαμορφώσω και εγώ μια πιο αντικειμενική άποψη. Άλλωστε, έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να μάθουμε και να ακούμε.
Όταν ακούς όμως αυτούς στα παράθυρα και στα τηλεοπτικά πατζούρια, τους γνωστούς πανελίστες όπως λέω, μπερδεύεσαι περισσότερο. Δεν αποκρισταλώνεις μια πιο αντικειμενική άποψη. Ουσιαστικά νιώθεις έντονα ότι συνεχίζουν να σε δουλεύουν. Στις κέρυες ερωτήσεις που πράγματι κατατίθενται από τη μία ή την άλλη πλευρά, δεν απαντάνε ποτέ. Επιμένουν σε αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά και φυσικά εξαπολύοντας επιθέσεις ο ένας τον άλλον. Στα κέρια ερωτήματα τι γίνεται από εδώ και μετά δεν απαντάει κανείς. Δεν ξέρω να το προσέξετε. Όταν μπαίνουν τέτοια ερωτήματα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια και μας λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κανείς δεν λέει λοιπόν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Κανείς δεν λέει μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ τι μας περιμένουν περισσότερα κακά, να τα επιχειρηματολογήσει, να τα τεκμηριώσει, γιατί λένε ότι ξέρετε αν φύγουμε έξω από το ευρώ καταστραφήκαμε. Δεν μας λένε τι θα γίνει αν παραμείνουμε στο ευρώ. Πώς δεν θα καταστραφούμε. Άκουγα χθες έναν πολιτικό που έλεγε, τον κύριο Παπαθανασίου συγκεκριμένα, που έλεγε στο Γιάννη τον Πρετεντέρη πως τώρα παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε ηλεκτρικό και πετρέλαιο. Αν βγούμε από το μνημόνιο δεν θα έχουμε ούτε ηλεκτρικό ούτε πετρέλαιο. Αποστήθησε αυτή τη φράση του κύριου Παπαθανασίου. Και λέω, δεν μπορεί να είμαι τόσο βλάκας ή να με περνάει για τόσο βλάκα. Ρε άνθρωπε του Θεού, αν δεν έχω εγώ να πληρώσω πετρέλαιο και ηλεκτρικό, τι με ενδιαφέρει αν εσύ έχεις πετρέλαιο και ηλεκτρικό. Το δίλημα δηλαδή είναι να υπάρχει πετρέλαιο και ηλεκτρικό ή φάρμακα, αλλά εγώ να μην μπορώ να τα αγοράζω, εγώ να μην μπορώ να το χρησιμοποιώ και να μπορείς μόνο εσύ. Αυτή είναι η πολιτική που μας κυβέρνησαν. Και λέω συμπτωματικά του Παπαθανασίου, άκουγα και την άλλη, την Διαμαντοπούλου. Είναι τελικά ορισμένα στελέχη, όπως λέγονται, από όλες τις πλευρές. Τώρα είπα Διαμαντοπούλου. Είδα μετά και τον Σπηλιωτόπουλο, τον Άρη, στο το Καλόπεδρο. Είναι λοιπόν καμία στελέχη, τα οποία αν και τα μαύρες ο ελληνικός λαός, κάποιοι επιμένουν εκεί ότι πρέπει να συνεχίσουν να είναι στα κυβερνητικά μας πράγματα. Μα πού είναι η δημοκρατία, πού πάει η δημοκρατία, αφού δεν τους θέλει ο ελληνικός λαός, τους μαύρισε. Τι μου πετάτε πάλι μια Διαμαντοπούλου, τη στιγμή που την έχει μαυρίσει ο ελληνικός λαός, γιατί έχει ξεσκίσει την παιδεία και την ανάπτυξη. Δεν τη φτάνουν τόσες θέσεις που έχει καταλάβει μέχρι τώρα, ή είναι 22 χρονών ξεπεταρούδι και πρέπει να τη δούμε για άλλο μπροστά μας. Γιατί λοιπόν επιμένετε σε αυτά τα στελέχη? Γιατί απλά σε αυτή τη δημοκρατία δεν χωράνε τα δικά μας τα παιδιά. Χωράνε μόνο οι συγκεκριμένοι. Έχουμε τώρα το νέο πάντρεμα Σαμαρά Μπακογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας κάνω μια πρόβλεψη. Μπορώ. Είναι αυτή η άποψή μου, η εκτίμησή μου, αν θέλετε, η πολιτική. Αυτό το πάντρεμα θα είναι η καταστροφή του Σαμαρά. Ενδεχομένως και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Σαμαράς πάει και χτυπάει την πόρτα του Μητσοτακέικου για να βάλει πια την τώρα του πόσο τα 100. Το 1,5. Στην ουσία τόσο πήρε. Αν εξαιρέσει την Κρήτη. Και φυσικά τη Ροδόπη. Να τη βάλει πού? Εφόσον και οι περισσότεροι από αυτούς που την πήγαν τα κουκιά δεν θα πάνε μαζί της Νέα Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν, Αντώνη Σαμαρά, πας και βάζεις πάλι την τώρα μέσα στο μαγαζί? Γιατί την αγαπάς ιδιαίτερα? Όχι. Γιατί ξέρεις ότι θα σου τραβήξει το καλή κατά τα πόδια? Δεν πιστεύω να την βάζεις γι' αυτό. Άρα γιατί? Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί την θέλουν, τη γουστάρουν και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Εδώ παίζεται λοιπόν ένα άλλο παιχνίδι. Είναι δυνατόν να ξεχαστούν τα όσα έχουν ανταλλαχθεί και από τις δύο πλευρές
και ξαφνικά να έχει τόσο κόψιμο Σαμαράς για την τώρα και να μην έχει για παράδειγμα για τον Καμένο του 10%. Γιατί αυτή η πρεμούρα? Γιατί απλά είναι άκρος μνημονιακή. Αυτοί θέλουν οι Ευρωπαίοι, αυτοί θέλουν οι Αμερικάνοι. Δεν πάνε με τη θέση εσύ. Πρώτη στην επικρατεία, θα είναι αύριο στη Βουλή. Εμείς δεν ψηφίσαμε Μπακογιάννη. Κι όμως η Μπακογιάννη θα είναι αύριο στη Βουλή. Αυτή είναι η ελληνική δημοκρατία όπως την έχουν κόψει και όπως την έχουν ράψει. Θα φάνε τα μούτρα τους. Η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς με τέτοιου είδους ανοίγματα θα φάει τα μούτρα του. Θα κάνει μάγκα τον Τσίπρα. Ένα δημιούργημα και πάλι της νέας τάξης πραγμάτων, έτσι τον εκλαμβάνω εγώ. Ήδη συζητιέται ανοιχτά ότι από πίσω από τον Τσίπρα υπάρχουν άλλα συμφέροντα, ότι είναι αμερικάνικος δάχτυλος, ότι μέχρι σε 6-7 χρόνια αναδείχθηκε από το τίποτα και πάει για πρωθυπουργός. Όλα αυτά τα οποία λέγονται βέβαια στα καφενεία δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά θα κάνουν αυτόν τον τύπο, τον οποίο δεν έχω εγώ ικανό να κυβερνήσει την Ελλάδα. Άλλο να ξέρεις να μιλάς όμορφα, να πλασάρεσαι καλά και άλλο να μπορείς να κυβερνήσεις. Αλλά ο Σαμαράς με την τώρα θα τον κάνουν μάγκα. Θα τον κάνουν και πρωθυπουργό ενδεχομένως της Ελλάδας. Και μια που αναφέρομαι λοιπόν για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστή η ανέλυξη, η αναρρίχηση αν θέλετε, του κύριου Τσίπρα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τον συνασπισμό. Είναι γνωστές και οι σχέσεις που είχε με τον Αλαβάνο. Είναι γνωστές και είναι γνωστό το γενεαλογικό δέντρο και των δύο, από ποιες παρατάξεις προέρχονται οι γονείς τους. Τα έχουμε μάθει λίγο πολύ και πώς βρεθήκαν ξαφνικά εδώ. Το θέμα είναι ότι δύο θα είναι οι τάσεις που θα ψηφίσουν τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Δυστυχώς. Και να εξηγήσω το δυστυχώς. Θα είναι πρώτο κόμμα γιατί? Γιατί αφενός κάποιοι θέλουν να τιμωρήσουν τον Τσίπρα για τα όσα έκανε στην αντιπολίτευση και για τα όσα δηλώνει προεκλογικά και να δώσουν την ευκαιρία να κυβερνήσει τη χώρα για να αποδειχθεί η ικανότητά του. Και η άλλη τάση είναι γιατί θα θέλει να φτύσει όλα αυτά τα οποία γίνονται με τις ευλογίες τρίτων, όχι Ελλήνων, για τα παντρέματα των κομμάτων στα πλαίσια δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κεντροδεξιού πατριωτικού, όπως το λένε, μετόπου. Γιατί βρωμάει ρε Αντώνη, βρωμάει ότι είναι δάχτυλος της Ευρώπης και της Αμερικής ενδεχομένως, βρωμάει. Πώς θα το κάνουμε? Και είστε έτοιμοι να θυσιάσετε στελέχη σας, τα οποία αγωνίστηκαν, τα οποία ψηφίστηκαν, για να βάλετε ποιους? Εκείνους που δεν ψηφίστηκαν. Είναι δυνατόν? Οι φαρπάζοντας στελέχη και από τον Καρατζαφέρη, άλλοι κολοτούμπες όλοι τους, να κάνετε και να πείστε τον κόσμο ότι εσείς μπορείτε να κυβερνήσετε καλύτερα από τους άλλους. Στο διατάφτα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σκύλα και χάριβδη. Δυστυχώς. Ή η σκύλα θα μας κυβερνήσει ή η χάριβδη. Κάτι μικροκόμματα του 2,1%, τζίμερος και τα λοιπά, ή άρμα και τα λοιπά, πιστεύω ότι δεν θα έχουν και πάλι τύχη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Χωρίς καμία δημοσκόπηση, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ, αυτό που προσλαμβάνω εγώ καθημερινά ως πολίτης από όλες αυτές τις επαφές που έχω ετηδία με τον κόσμο. Γιατί όλοι μας μιλάμε μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν εκτιμώ. Λάθος Σαμαρά το πάντρεμα με την τώρα. Βάζει στη Βουλή με το ζόρι ανθρώπους που δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός. Θεωρώ κατάληψη του συντάγματος αυτήν την πλάγια πόρτα. Και από την άλλη, ένας Τσίπρας ο οποίος δεν έχει πάρει θέση ακριβή επακριβώς για τα εθνικά μας θέματα. Βγαίνουν κάτι τσογλανάκια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, να αντιστρέψουν την ιστορία μας πληρωμένα από ποιος ξέρει τι κέντρα και να μας πούν μέχρι και το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων
αλλά υπάρχουν εγκλήματα των ποντίων εναντίον των Τούρκων. Του ΣΥΡΙΖΑ στελέχη τα λένε σήμερα αυτά. Έχουν πάρει θέση για το θέμα Θράκη, εντελώς αρνητική. Δεν έχουν πάρει θέση για το θέμα της Μακεδονίας. Θεωρώ επικίνδυνους. Επικίνδυνη την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά μας θέματα. Δεν θα ήθελα με τίποτα να κυβερνήσει τέτοιος ηγέτης στην Ελλάδα σήμερα που τη χτυπάνε από παντού τη χώρα μας. Αλλά μπορεί να το δούμε και αυτό. Και σας είπα για ποιο λόγο. Σας είπα για ποιο λόγο. Για δύο. Ένα, για την τιμωρία του να κυβερνήσει, δηλαδή θεωρούν την τιμωρία του να του δώσουν το δικαίωμα να κυβερνήσει και συγχρόνως ένα επικίνδυνο πειραματισμό, και ένα γιατί δεν γουστάρουν όλα αυτά που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και αυτοκτονεί. Συνεχίζει να αυτοκτονεί. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, συνεχίζει να αυτοκτονεί. Ο εγγονός της κυρίας Δέλτα. Του κυρίας, όχι, της Πινελόπης Δέλτα. Που έβγαλε τέτοια πανεπιστήμια με τον Γεωργάκη. Δεν ξέρω τι διδάξανε εκεί πέρα. Αυτοκτονεί. Δίνει το μαγαζί πακέτο στην Θυγάτυρ Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται. Γιατί τις επόμενες εκλογές, αν δεν πάει καλά αυτή η προσπάθεια, που εγώ έτσι εκτιμώ, θα δείτε και πάλι αρχηγό την κυρία Μπακογιάννη, η οποία δεν ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Ούτε από τους Νέους Δημοκράτες, ούτε από τον ελληνικό λαό. Είδατε λοιπόν πόσο εύπλαστη είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που την γέννησε, αλλά και που την τσαλαπατάει και την κάνει πλαστελίνη. Διαφορετικά, κυρία μου, επιτρέψτε μου. Πώς γίνεται να μην ψηφίζεις κάποιον και να δίνεται το περιθώριο και η δυνατότητα όχι να είναι μόνο στη Βουλή, αλλά να διαδραματίσει και ηγετικό ρόλο. Δημοκρατία, το λέτε σε αυτό? Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Τώρα, μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Τσίπρας. Δεν μας είπε αυτό το παλικάρι. Ποτέ. Πώς θα κάνει όλα αυτά τα οποία λέει? Μας θυμίζει πολύ το λεφτά υπάρχουν του Παπανδρέου, το οποίο πληρώσαμε ακριβά επί 2,5 χρόνια. Καταστραφήκαμε για αυτό το πράγμα. Εκτός τούτου, το Λεβεντόπεδο δεν έχει καν την, αν θέλετε, τη στοιχειώδη ριζοσπαστική θέση την οποία και εκφράζει θεωρητικά, να πει ναι, εκτός ευρώ για να μπορέσουμε να μηδενίσουμε τα μνημόνια. Αφού ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι εντός της Ευρωζώνης δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε μία στο εκατομμύριο να αθετήσουμε υπογραφές. Και όπως πολύ σωστά υπόθηκε χθες σε πολιτική εκπομπή, ακόμη και η αναδιάρθρωση, τέλος πάντων η διόρθωση, θα το πω έτσι καλύτερα, κάποιων όρων του μνημονίου θα γίνει στη βάση του ίδιου αποτελέσματος. Δηλαδή, στο ρεζουμέ να έχουμε τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα. Μπορεί για παράδειγμα να πούν όχι στην εξίσωση του φόρου θέρμανσης, πετρελαίου θέρμανσης με του πετρελαίου καύσης, με του πετρελαίου κινήσεως, συγγνώμη, αλλά το ίδιο ποσό που θα έπρεπε να εκμεφτεί από εκεί πρέπει να το φορτίσουν σε άλλον φόρο, να το φορτώσουν επάνω σε κάποιον άλλο φόρο. Αυτές είναι, μη σας γελάνε λέγοντας ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τα δεδομένα των μνημονίων. Τροποποίηση μόνον υπό τον όρο να λέγονται και να ακούγονται αυτά δημόσια, υπό τον όρο το οικονομικό αποτέλεσμα να είναι το ίδιο για τους δανειστές μας. Δηλαδή τα λεφτά που θα δώσουμε εμείς να είναι τα ίδια. Άρα, κύριε Τσίπρα, και δεν απαντάς ούτε εσύ, ούτε ο Στρατούλης, ούτε ο Λαφαζάνης, ούτε ο Παπαδημούλης, ούτε κανένας σας στην ερώτηση. Εφόσον λέτε μέσα στο ευρώ, όχι μέσα στην Ευρώπη μόνο, μέσα στο ευρώ, και όντας σε γνώση σας ότι εντός ευρωζώνης δεν επιδέχεται καμία τροποποίηση στο μνημόνιο, πώς διάολο θα τα κάνετε, θα τα κόψετε και θα τα ράψετε και θα κάνετε πράξη όσα αυτά που λέτε? Εκεί δεν απαντάει κανείς. Εκεί δεν απαντάει κανείς. Όχι με λόγια, με στοιχεία. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε Καμαρίδες, τι θα ψηφίσεις? Καλή ερώτηση. Αφού μας λες ότι ο Σαμαράς κάνει λάθος, αφού μας λες ότι ο Τσίπρας είναι επικίνδυνος, εσύ τι θα ψηφίσεις? Καλή ερώτηση. Επιτρέψτε μου σήμερα να μην απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω.
Μα κανένα. Γιατί νιώθω, αισθάνομαι, τουλάχιστον και είμαι ελεύθερος. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω αύριο. Αλλά πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες θα κυλήσουν και θα δούμε τις συμμαχίες. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι περισσότερο πατριώτης από κανέναν. Είναι πολύ περισσότερο, πιο ευαίσθητο το θέμα των λεγόμενων εθνικών μας θεμάτων παρά τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δεν ξέρω αν γίνομαι λίγο ακραίος. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται η Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται η πατρίδα μας. Και αν ξεπουληθεί με τη στενή και την ευρύτερη έννοια του όρου ξεπουλιέται. Αν λοιπόν ξεπουληθεί η χώρα μου, αν εγώ δεν έχω τη στέγη, την ομπρέλα, την αγκαλιά της πατρίδας μου, τότε τι με διαφέρει. Αν ο Τσίπρας, αν ο Σαμαράς ή η Ντόρα, αφού ξένοι θα κάνουν κουμάντο σε αυτό πλέον το μαγαζί. Δεν θα είναι μαγαζί, θα είναι real estate. Θα είναι ένα γραφείο που θα αγοράζει και θα πουλάει οικόπεδα. Τι με ενδιαφέρει μετά τι θα γίνει στην Ελλάδα. Θα πάρω τα μπουγαλάκια μου και τα παιδάκια μου και θα φύγω. Γι' αυτό σας λέω και πάλι. Ας δώσουμε προτεραιότητα στα εθνικά μας θέματα. Ας δώσουμε προτεραιότητα στη σκέψη μας και αυτός να είναι ο γνώμονας με τον οποίο θα πάμε στην κάλπη, το να υπάρξει Ελλάδα, το να υπάρξει η πατρίδα μας. Αυτός λοιπόν είναι ο γνώμονας ο δικός μου. Απαντώ σε μια υποτιθέμενη ερώτηση το τι θα ψηφίσω και με βάση αυτό θα δω πώς θα δημορφωθεί το πολιτικό σκηνικό για να πάω τελικά στην κάλπη και να έχω το βράδυ που θα πάω σπίτι μου να κοιμηθώ ήσυχη τη συνείδησή μου τουλάχιστον. Απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου και στον τόπο μου. Αυτά τα λίγα. Διάβασα κάπου ότι έφυγε, λέει, με χαμόγελο. Συγγνώμη, ο Σωκράτης ο Ξενίδης από την κυβέρνηση και τώρα πλέον είναι στο δικηγορικό του γραφείο. Έχω πει και άλλη φορά. Γιατί να μην φύγει το παιδί με χαμόγελο. Εντάξει. Καλά πέρασε. Εξουσίασε για 2,5 χρόνια. Ήταν στα πράγματα. Κοντζάμι μπουργάρα. Γιατί όχι. Δεν πέρασε άσχημα. Ήθελα όμως να δω το Σωκράτη έτσι πίνοντας ένα καφέ ή και χωρίς να πιούμε καφέ. Και να το ρωτήσω. Τι έκανες στον πόλεμο, Θανάση? Τι έκανες στην κυβέρνηση, ρε Σωκράτη? Τι έκανες για τον τόπο σου? Εδώ ήρθες τώρα να δουλέψεις. Εδώ ήρθες να βγάλεις τα προστοζήν σου. Από τους ξανθιώτες θα επιβιώσεις. Πολιτικός της Ξάνθης. Η Ξάνθης έστειλε εκεί που σε έστειλε. Τι έκανες, ρε Σωκράτη, στον πόλεμο? Τι έκανες για τις ΕΚΑΤ? Τι έκανες για τη ζάχαρη που μας έλεγες? Τι έκανες για τα συνεταιριστικά που κατήγγειλες και κατηγορούσες τον κοντό ότι τάκλεισε? Τι έκανες για την πιάτσα, ρε Σωκράτη? Τι έκανες για τους επαγγελματίες? Τι έκανες για τους βιοτέχνες, τους βιομήχανους? Τι έκανες, ρε Σωκράτη? Εδώ θα κυκλοφορείς στον δρόμο. Γι' αυτό το μήνυμα απευθύνεται από εδώ και μετά σε αυτούς που θα είναι ενδεχομένως τα πράγματα. Και ενδεχομένως να είναι του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατικής Αριστεράς, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, όποιοι. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι για τον τόπο σας. Γιατί το χαμόγελο θα σας μείνει μετά. Και τέλος, ήθελα να πω και δύο λόγια για την περίπτωση του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου, του ΣΕΡ του ΠΑΣΟΚ. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζαμε τι κουμάς ήταν ο άνθρωπος, πώς τα οικονομούσε, τι ιστορίες γινόταν με τη χλυδιάρικη ζωή που επέλεξε να κάνει και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Κάποιοι είπαν, μα τώρα τον άνθρωπο, τη γυναίκα του, την κόρη του, τα παιδιά του, σε ποια ευαισθησία για τη μητρότητα της κόρης του, για την κοινωνική υπόσταση της γυναίκας του. Είναι δυνατόν να είμαστε σοβαροί? Σε άλλα κράτη θα τους είχαν κρεμάσει ανάποδα. Σε άλλα ενδεχομένως τους είχαν λιντζάρει, τους είχαν λιθοβολήσει. Επειδή είμαστε λοιπόν
πολιτισμένη χώρα, τους βάζουμε στη φυλακή. Και τι, ποιους βάζουμε, και δεν ξέρουμε πώς θα μείνουν. Να σαπίσουν, κυρία μου. Να σαπίσουν. Σαπίσαν τον κόσμο. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που οι γέροντες σήμερα πεινάνε και δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που το δικό μου το παιδί φεύγει στην ξενιτιά ενώ το έχω σπουδάσει και το έχω μεγαλώσει σαν το λουλούδι. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, οι κλέφτες που σήμερα η χώρα μας παραπέει και σέρνεται και υποτιμάται έναντι των υπολείπων Ευρωπαίων και Αμερικάνων. Και λοιπόν, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν δουλειά, που εγώ θα κλείσω το μαγαζί μου αύριο, που εσύ θα κλείσεις το μαγαζί σου μεθαύριο, για την κατάντια της χώρας μας. Οι κλέφτες να σαπίσουν στη φυλακή. Και αυτοί και γενναίες 14. Γιατί όταν ένας πολιτικός πάει να κυβερνήσει και είναι λαμόγιο, να ξέρει ότι παίρνει στο λαιμό του και ό,τι ακολουθεί μετά από αυτόν. Γιατί και αυτό που ακολουθεί ήταν τόσα χρόνια συμμέτοχο και συνένοχο στο έγκλημα ως αποδέκτης του προϊόντος εγκλήματος. Αυτά τα κλαψουρίσματα αλλού. Μακάρι να μπουν στη φυλακή όλοι, και όχι μόνο ο Χατζόπουλος και όχι οι επαγγελματίες που χρωστάνε 125.000 ευρώ στην εφορία, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν κύκλο εργασιών για να τα πληρώσουν. Αυτά τα λίγα, να είστε καλά. Ραντεβού πρώτο Θεός. Αύριο γύρω στις 12:20, να είμαστε γεροί και ζωντανοί πάνω απ' όλα και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.